Που, ε, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει συνηθίσει ε, όλη αυτή την περίοδο να δίνει μια πολύ σκληρή μάχη. Ξεκινάω με αυτό και νομίζω ότι και από τις τελευταίες εξελίξεις που υπάρχουν φαίνεται ότι υπάρχει μια σταθερή στόχο σε αυτό το οποίο εμείς επιλέξαμε να κάνουμε και βεβαίω έχοντας ε, το μέρος με το δίκιο μας και επιβεβαιώνεται και πράγματα τα οποία έχω πει και εγώ δημόσια, δηλαδή ότι υπάρχει μια συμφωνία η οποία έχει γίνει και σε, διά, σε όλη την περίοδο ε, της εξέλιξης της προσπάθησαν ή προσπαθούν να αντιστρέψουν σε διαφορετικό πεδίο. Δηλαδή? Ε, θα, έλεγα, θα σας έλεγα ότι ε, αυτή η συμφωνία έτσι όπως έγινε, που διαμόρφωσε ένα άλλο πεδίο και στα πλεονάσματα και στην, mm -hmm. στον τρόπο των οποίων ε, επιλογών που μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση για να δώσει ε, ε, και να δρομολογήσει την πορεία της ανάπτυξης, ε, διαπιστώνοντας ότι αυτό έχει επιτυχία, προσπαθούν κάθε φορά να διαμορφώσουν ένα άλλο πεδίο και θα πολιτικό ότι είναι θέμα πολιτικής και δημοκρατίας. Τι εννοώ με αυτό. Ότι πρώτον δεν θα θέλανε να, διαπιστ... να επιβεβαιώσουν ή να επιβεβαιωθεί ότι αυτός ο τρόπος έχει δίνει διέξοδο. Και έχει να κάνει και με το πολιτικό πεδίο, δηλαδή τη μια κυβέρνηση αυτή τη μορφή με αυτόν τον τρόπο καταφέρνει να ε, δώσει διέξοδο και επίση ε, όλα όσα είχαν προβλέψει και κυρίω το ΔΝΤ. Ε, έχουν πέσει έξω. Όλε αυτέ τι προβλέψει που είχε κάνει την προηγούμενη περίοδο. Και φαίνεται τώρα ότι αυτό ε, διαψεύδεται. Και νομίζω έχει να κάνει και με αυτό το στοιχείο. Και κυρίω το δεύτερο που έχει να κάνει είναι ότι το θέμα τη δημοκρατία. Αναδείξαμε δηλαδή ότι οι κυβερνήσει έχουν. Ε, το δικαίωμα βεβαίω να έχουν τι δικέ του επιλογέ και τον τρόπο με τον οποίο θα ε, στην, στην όποια συμφωνία ή στου όποιου περιορισμού ε, εξαναγκα, εξαναγκαστήκαμε να μπούμε, η, η χώρα μα να μπορεί να επιλέξει τον τρόπο ναι. με τον οποίο θα κάνει αυτά τα πράγματα. Τώρα το, το λέω αυτό και κλείνω γιατί έχει να φορά και τη θεσμή εξέλιξη. Ναι. Ε, δεν μπορεί να ζητούν και το κυρίως το ΑΜΕΦ με τέτοιο σκληρό τρόπο και με τέτοιο επιμονή όταν έχει απογοητεύσει ή έχει πέσει έξω ή είναι θα σας έλεγα σε μια ε, λογική η οποία όλα αυτά τα χρόνια τίποτα δεν μπόρεσε να στηρίξει ή να βοηθήσει ή να δώσει διέξοδο να επιμένει να, υπάρθουν, να υπάρξουν μέτρα για το 19 και το 20 γιατί περί αυτού πρόκειται τα οποία θα θεσμοθετηθούν τώρα αυτό ε, ξεπερνάει κάθε όριο δημοκρατίας. Και τι όρια, Ενώ. τι περιθώρια μάλλον έχουμε εμείς, έχει η Αθήνα αυτή τη στιγμή, τι περιθώρια κινήσεων, όταν, ε, για να βάλω ακόμα ένα ερώτημα, είδαμε εχθές από την καρδιά της Ευρώπης, από την καρδιά των Βρυξελών στο Eurogroup, να εκφράζεται αυτή η πίεση παρουσία των Ευρωπαίων, που μέχρι χθες γνωρίζαμε και δεν έχει αλλάξει κάτι, ότι υπάρχουν ριζικές διαφωνίες μεταξύ των δύο εταίρων. Εδώ μήπως υπάρχει ένα κοινό έστω και επιδερμικό όπως χαρακτηρίστηκε εχθές αλλά ενιαίο μέτωπο τουλάχιστον ως προς την πίεση η οποία δεν είναι λίγη που υφιστάμεθα αυτή τη στιγμή ως χώρα. Ε, εγώ θα δώσω όμως και την εικόνα των δηλώσεων και του κυρίου Μουσκόβισή και του κυρίου Σαπέν οι οποίοι ε, και οι δύο είπανε, προφανώς υπάρχει ένα, υπάρχει ένα θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Ότι δεν υπάρχει συμφωνία, θα σας έλεγα, μεταξύ των, του ΔΝΤ και των ευρωπαϊκών θεσμών. Αλλά σύσσωμοι, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί και οι, 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 αυτοί οι οποίοι εκφέραν χθε δημόσιο λόγο είπαν ότι ε, η Ελλάδα έχει προχωρήσει, έχει ανάπτυξη και μάλιστα το τελευταίο, το τέταρτο τρίμνο θα είναι εξαιρετικά καλό. Ε, με τα στοιχεία τα οποία έχουν και το επιβεβαίωσαν αυτοί. Δεύτερον, ότι η υπεραπόδοση των εσόδων και των στόχων έχει πιαστεί. Άρα, δημιουργεί ένα τοπίο. Το οποίο, ε, ω στοιχείο δηλαδή πραγματικό, είναι δεδομένο. Και αυτό, ε, κατά τη γνώμη μου, είναι ένα ισχυρό ατού. Και γι' αυτό ανα... ήταν και το λέω δημόσια, αναγκασμένοι να πούν η ευρωπαϊκή ότι δεν μπορείς να ζητάς από μια χώρα όταν έχει αυτή την εξέλιξη να ζητάς πράγματα να θεσμοθετηθούν για μια περίοδο άλλη. Και επίση το, όταν ε, το ΔΕΛΤΑ μετά έχει τεράστια ευθύνη. Κοιτάξτε, να δείτε που είναι η τεράστια ευθύνη του. Δεν μπορεί να μα λέει, γιατί το, θα υπάρξει και η έκθεση από ό,τι λένε, ε, τις επόμενες μέρες. Να λέει ότι το πλεόνασμα το 3,5% δεν βγαίνει, χρειάζεται 1,5%. Το χρέο δεν είναι βιώσιμο, δεν μπορεί να είναι το 15-20% ναι. του ΑΕΠ. Και ταυτόχρονα, ενώ περιγράφει όλα αυτά ότι δεν μπορούμε να έχουμε με 3,5% πλεόνασμα ανάπτυξη, να, να λέει ότι, ω, ωραία, ε, αφού δεν συμφωνείτε, πάρτε μέτρα για να πετύχετε αυτό. Αυτό είναι όχι μόνο μία αντίφαση, είναι έρχεται στον πυρήνα τη σκέψη του, του ΔΕΛΤΑΝΙΤΑΦ ότι δεν ξέρει, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα και να έχει μια συγκεκριμένη λογική στι ναι. στις Από την άλλη όμω, όμως δι... οι Ευρωπαίοι έχουν καταστήσει σαφές ειδικά το τελευταίο 48 ότι το Ταμείο δεν πάει πουθενά, το Ταμείο θα μείνει στο πρόγραμμα. Άρα επαναλαμβάνω το ερώτημά μου κύριε Ρίγα, τι περιθώρια κινήσεων έχει η Αθήνα. Εγώ νομίζω ότι θα υπάρξει, υπάρχουν πολλές λύσεις κατά τη γνώμη μου και υπάρχει ε, από εμά η επιμονή και με τα στοιχεία και όχι επιμονή άδικη, με, τα, με, όλα, τα στοιχεία και με όλη την προσπάθεια που έχει γίνει, έχει επιβεβαιωθεί από όλου, ακόμα και από το IMF, ότι η Ελλάδα έχει κάνει μεγάλα βήματα την τελευταία περίοδο. Δεν υπάρχει περίπτωση και δεν σηκώνει η ελληνική κοινωνία άλλα μέτρα. Όμω, εδώ, κυρία Μπουσδούκου, θέλω να πω το εξή: Ότι όταν έχει αυτή την εικόνα, και θέλω το λέω και απευθύνω και σε όλου του πολίτε που μα ακούν σήμερα, αυτό, αυτή η κυβέρνηση προφανώ έχει πάρει ορισμένα πράγματα τα οποία, και μέτρα, τα οποία δεν ήταν και στην επιλογή μα, θα σα έλεγα. Ήταν άλλη, άλλος ο τρόπο με οποίο θέλαμε να βγούμε από την κρίση, σε ορισμένε πλευρέ. Αλλά όμω μέσα σε αυτή τη μάχη την οποία έχουμε δώσει, έχουμε καταφέρει και τα παράπλευρα πράγματα για να στηρίξουμε αυτή την κοινωνία. Και να αντιληφθούν ότι εδώ δεν είναι μόνο η κυβέρνηση. Είναι και, είναι και το ΔΝΤ και αυτή η πίεση που υπάρχει. Εδώ μπαίνει το ερώτημα λοιπόν: Τι κάνει η Νέα Δημοκρατία τι, και τι λένε οι υπόλοιπε δυνάμει, αν στηρίζουν και θέλουν να παρθούν και άλλα μέτρα αυτή τη στιγμή, και, και δεν έχουν βγει δημόσια μέχρι σήμερα, παρά τι λένε μόνο ότι εμείς θα είμαστε καλύτεροι διαχειριστές. Ποια, ποια διαχείριση θα κάνουνε. Να, ε, αυτά τα οποία είχαν το προηγούμενο διάστημα υπογράψει, τα 4,5% πλεονάσματα, ε, και ο κύριος Μητσοδάκης εχθές ήταν καθαρός. Ποια συμφωνία αλήθειας. Ποια συμφωνία αλήθεια. Ήταν η συμφωνία ψεύδου με όλα αυτά που είπε. Και δεν, είπε, δεν βρέθηκε να πει τίποτα, κυρία Μπουσντούκ, mm -hmm. για όλο αυτό το οποίο εξελίσσεται. Και αυτό είναι το δραματικό. Δηλαδή, στο όνομα να επανέλθουμε στην εξουσία, στο όνομα να κρατήσουμε όλο αυτό το οποίο χάσαμε όλη την προηγούμενη περίοδο και αυτού του οποίου μα στήριζαν, ε, εξοντώνουν ή θέλουν mm -hmm. να εξοντώσουν να ενδιαφέρονται στον λαό. Ε, αν, αυτή είναι, αν αυτή είναι πολιτική επιλογή ή πολιτική ε, δια, διαφορετική που μπορεί ένα ελληνικό λαό να επιλέξει, α το σκεφτούμε όλοι το ενδεχόμενο της ρήξη είναι ένα χαρτί της κυβέρνησης. Θέλω να πω, αυτή τη στιγμή ξεδιπλώνονται τρία σενάρια με τα σημερινά δεδομένα. Εκτός εάν αλλάξει κάτι, όπως μα μας είπατε, ότι θα επιμείνετε και θα συνεχιστούν οι, συζητήσει συζητήσεις για όλες αυτές τις θέσεις του κυρίως του IMF, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Αν τα δεδομένα όμως μείνουν έτσι. Και τα δεδομένα αυτά, επαναλαμβάνω, πιέζουν. Πιέζουν και πιέζουν μόνο την Αθήνα. Είναι τρία τα σενάρια ή δεν τα έχουμε αντιληφθεί καλά. Τα υπογράφεται όλα γιατί αυτό είναι ο μόνο τρόπο να κλείσει η αξιολόγηση, όπω λένε οι δανειστέ. Πάμε σε εκλογέ για να αποφασίσει και ο κόσμο ποιο θα διαχειριστεί τι. Ή πάμε σε ρήξη με του δανειστέ. Ε, εγώ θεωρώ ότι θα υπάρξει λύση και αυτή η λύση θα είναι, κατά τη γνώμη μου, ε, μια συνεννόηση, αναγκαστική συνεννόηση γιατί. Δεν γίνεται αυτό, ξεφεύγει, σα λέω το. Εγώ επιμένω πάρα πολύ στο τι, θέμα τη δημοκρατία. Δεν είναι αναγκαστική συνεννόηση. θα σα πω ότι δεν μπορεί, πρέπει να αντιληφθεί και η Ευρώπη το αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορεί να ε, έρχονται θεσμοί οι οποίοι δεν έχουν τη δημοκρατική νομιμοποίηση και να θέλουν να επιβάλλουν πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία, αν θέλετε, πρόβλεψη επί του πραγματικού. Τίποτα δεν ισχύει από όλα αυτά. Άρα νομίζω ότι θα υπάρξει. Ε, κατανόηση και το λέω ε, προσεκτικά και ευγενικά και θα, θα αντιληφθούν όλοι ότι αυτό δεν διευκολύνει και μια Ευρώπη και τι είναι Εμείς αυτό που δεν θα τους κάνει. τι είναι αυτό που θα τους κάνει. Μισό λεπτάκι, να αλλάξουν ε, ναι. γνώμη, κύριε Ρίγα, από αυτή την οποία εξέφρασαν εχθέ. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Ε, νομίζω ότι όπως έγινε, γιατί πρώτον το πρόγραμμα τελειώνει το 2018, ε, άρα δεν, ε, το τι θα γίνει το 2019 και το 20. Μπορούμε να τα δούμε εκείνη την περίοδο. Με έναν κανέναν λόγο δηλαδή. Δεν είναι σε εξέλιξη ένα πρόγραμμα το οποίο λέει ότι ε, δεν βγαίνουνε. Άρα, εγώ ζητάω γιατί δεν βγαίνουνε. Άρα, λοιπόν, το ΔΝΤ ε, το ε, δεν ήταν τώρα μέσα στο πρόγραμμα. Δεν μπορούμε να δούμε τα στοιχεία από τώρα. Πρέπει να τα δούμε τώρα. Και θα σα πω και κάτι. Με την ανάπτυξη τη ελληνική οικονομία. Με την δυνατότητα την οποία υπάρχει, εγώ θα σας έλεγα με, με το, το θέμα της απομείωσης ή της ελάφρυσης με όλους τους τρόπους του χρέους. Αυτό δίνει τη δυνατότητα να υπάρξει και άλλη αντίληψη για το πώς ε, ε, τα στοιχεία θα είναι εκείνη την περίοδο. Και θα σας έλεγα επίσης την αναγκαιότητα, αν και είναι να, να υπάρχουν πλεονάσματα του 3,5% τότε. Υπάρχουν διάφορες προτάσεις οι οποίες μπορούμε να δούμε, γιατί... Ε, θα έλεγα ότι δεν είναι απαραίτητο να δούμε τα πλεονάσματα με αυτή την προβολή όταν σήμερα υπάρχουν άλλα στοιχεία. Μπορεί να μην χρειάζεται αυτό και να, να, είναι, και να πιστούν. Εδώ τι γίνεται και να το πω έτσι ξεκάθαρα. Είναι μία πολιτική πίεση η οποία ασκείται από, από όλους οι οποίοι θέλουν να αυτοεπιβεβαιωθούν των πολιτικών της λιτότητας. Ε, δεν αντέχει η Ευρώπη και ούτε η Ελλάδα τις πολιτικές. Α το αντιληφθούν και μέσα σε όλο αυτό το πλέγμα που υπάρχει και του προσφυγικού και τη ασφάλεια, ε, αυτό είναι καταστροφικό. Αν λοιπόν έχουν επιλέξει, θε, επιλέγουν αυτό και θεωρώ ότι έχει αλλάξει η εικόνα στην, σε ένα βαθμό στην Ευρώπη, Αν θέλουν να επιλέξουν μια Ευρώπη η οποία θα καταστραφεί στην ουσία και οι κοινωνίε και οι οικονομίε τη και να μην παίζει ρόλο στην, στο, στον παγκόσμιο καταμερισμό ε, της οικονομίας Νομίζω ότι είναι μια καταστροφική επιλογή. Παρ' όλα αυτά, ε, για να επιστρέψω λίγο στους στόχους, έτσι όπως τους γνωρίζαμε μέχρι εχθές. Στόχος γνωρίζαμε ότι είναι το επόμενο Eurogroup, 20 Φεβρουαρίου. Φεβρουαρίου. Την ίδια ώρα οι θεσμοί δεν προσδιορίσαν τις ημερομηνίε που θα επιστρέψουν, προκειμένου να ότι γίνουν οι υπάρξει. απαραίτητες. Θα υπάρξει τις επόμενες μέρες, θα υπάρξει συνεννόηση για να... Ε, έχουμε την ε, συζήτηση και με του και ήδη θα παρθούν και πρωτοβουλίε και από μεριά τη ελληνική κυβέρνηση. Ε, ε, εκτιμάται ότι μέσα σε, σε αυτό το, το κλίμα, μέσα σε αυτό το σκηνικό είναι ρεαλιστικός ο στόχος ε, ποιοτικά αλλά και χρονικά της ένταξης στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το λεγόμενο QE. Νομίζω ότι ε, αυτό πρέπει να γίνει και είναι αναγκαίο να γίνει. Και εδώ έχει να Πόσο κάνει με όμως. το συνολικό. Μόλις τελειώσει, μόλις τελειώσουμε και ολοκληρώσουμε. Αυτό θα γίνει. Με το που θα ολοκληρωθούν όλα, αυτό είναι δεδομένο. Αλλά εγώ ε, ε, εξηγώ το εξή, ότι αφορά και το, η παράταση για το QE που δόθηκε. Ε, αφορά όχι εμά, αφορά όλο τον Νότο. Υπάρχει η Ευρωμεσογειακή Διάσκεψη, δεύτερη που θα γίνει, και είναι φανερό από το τι είπε και ο κύριος Ντακώστα, ο, 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 ο αυτό που φιλοξενεί τη δεύτερη Μεσογειακή Διάσκεψη, yeah. ότι δεν μπορεί Ελλάδα, στην Ευρώπη yeah. και ειδικά στον Νότο να συνεχίζονται αυτέ τι πολιτικέ λιτότητε. Υπάρχει ένα μέτωπο που είναι και διαφορετικέ πολιτικέ δυνάμει, θα σα έλεγα. Και νομίζω ότι αυτό δεν έχει να κάνει ότι φτιάχνει κάτι άλλο αντιπαραθετικό, απλώ ενισχυτικό. Τη αντίληψη ότι πρέπει και θέλουμε να υπάρξει αυτή η Ευρώπη, και νομίζω ότι είναι καθαρό από μεριά τη δική μα εκπρόσωπη. Είναι μια Ευρώπη η οποία θα παίζει άλλο ρόλο συνολικά. Ε, εδώ, να σας, αν μου επιτρέπετε να σα πω, ότι εμεί ξεκινάμε και μια ε, ε, προσπάθεια. Σα άκουσα νωρίτερα να λέτε: Δεν τα γιορτάζουμε τίποτα, ούτε δύο χρόνια ούτε τίποτα. Απλά. Ε, εκείνο που κάνουμε είναι. Επέτυο η, συ, ναι, Η συνέχεια. Ναι, ναι, ναι. Το θα είναι επέτειο. Εγώ θα σα το πω αλλιώ. πω επικοινωνείτε, εμεί. Το μεταδίδουμε. Όχι σωστά, το είπατε. Απλώ δεν είναι, δεν είναι επέτειο ή εορταστικό. Είναι μια συνέχεια τη προσπάθεια που είχε γίνει και την προηγούμενη χρονιά, δηλαδή τη επικοινωνία με τον κόσμο. Ναι. Έχει γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Η διαστρέβλωση. Αποδίδει. Βεβαίω αποδίδει. Ήδη είναι σε, σε, σε εξέλιξη. Από, από το πρωί είναι σε εξέλιξη. Ε, οι περιοδίε θα είναι σε 19. Ε, νομούς Σίγουρα της Σίγουρα δεν χώρας. είναι προεκλογικές αυτές τις περίοδες. Όχι, όχι βεβαίω δεν είναι και το λέω εγώ γιατί είμαι ο συντονιστής συντονιστή όλη αυτή τη ε, προσπάθειας. Ε, και αυτή θα ολοκληρωθεί την, την Κυριακή. Ήδη είχε ξεκινήσει την Πέμπτη Παρασκευή με τον Νίκο τον Παπά στην, στην Κοζάνη και στη Φλόρινα. Ήταν η αρχή δηλαδή. Θα εξελιχθεί την άλλη εβδομάδα Πέμπτη και Παρασκευή την άλλη εβδομάδα. Mm θα προχωρήσουμε μέχρι σε τρει-τέσσερι εβδομάδε να υπάρξει αυτή η επικοινωνία με τον κόσμο. Και θέλω να σα φέρω ένα παράδειγμα. Ε, γίνανε και τέσσερι άλλε εκδηλώσεις εκδηλώσει που αφορούσαν την παραγωγική ανασυγκρότηση με έμφαση στον πρωτογενή τομέα. Θέλω να σα πω και στα Γρεβενά και στα Τρίκαλα και στην Τρίπολη και στι Έρε έγινε μια εξαιρετική προσπάθεια επικοινωνία με του αγρότε. Και νομίζω ότι ε, παρόλο τι δυσκολίε που μπορεί να υπάρχουν, αλλά μέσα στο πλαίσιο αυτό το οποίο έχουμε εξηγήσει. Νομίζω υπάρχει κατανόηση και θα υπάρξει αυτή η κατανόηση ότι και μάλιστα αντιλαμβανόμενοι το τι κάνουν οι θεσμοί, το τι κάνουν αυτή τη στιγμή, είναι κρίσιμο κι αυτό. Ε, μια κατανόηση ε, ότι αυτή η κυβέρνηση προσπαθεί και όχι μόνο προσπαθεί, διαμορφώνει και το τοπίο για να είναι καλύτερη, ημέρε. καλύτερες mm. Για να κλείσουμε τη συζήτησή μας, αλλάζοντα τελείω θέμα, ε, θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο αναφορικά με την απόφαση εχθές για τη μία έκδοση των οκτώ Τούρκων αξιωματούχων τι αντιδράσει που μέχρι στιγμή τουλάχιστον εκδηλώθηκαν από την πλευρά τη Τουρκία. Κύριε Παζούκου, είμαι. Είπα και προηγουμένω τη δημοκρατία. Η δημοκρατία στην Ευρώπη πρέπει να υπάρξει. Η δημοκρατία στην Ελλάδα υπάρχει και πρέπει να υπάρξει. Υπάρχει και εδώ έλλειμμα. Άρα, οι θεσμοί όλοι και μάλιστα αυτοί που την εκπροσωπούν πρέπει να παίξουν αυτό τον ρόλο. Και νομίζω ότι το κράτο δικαίου που υπάρχει στη χώρα μα και πρέπει να ενισχυθεί ε, έκανε το καθήκον του. Θεωρώ λοιπόν ότι ε, και δεν μπορούμε να έχουμε παρεμβάσει, και αυτό πρέπει να το αντιληφθούν όλοι. Είναι μήνυμα όχι μόνο προ ε, προς, ε, χώρε οι οποίε παρεμβαίνουν, ε, αλλά είναι και μήνυμα και στην Ευρώπη αυτό που λέω. Δηλαδή, δεν πρέπει να επιτρέπουμε σε θεσμού οι οποίοι δεν είναι ε, νομιμοποιημένοι, δεν έχουν τη δημοκρα... δημοκρατική κάλυψη και την ε, κάλυψη την κοινωνική να παίρνουν αποφάσει ερήμη του λαού. Εδώ θα Νομίζω θα μπορούσε... ότι αυτό το κράτο δικαίου στην Ευρώπη. Πρέπει να στηριχθεί. Θα μπορούσε να σας πει όμως κάποιο ότι μαζί τους όμως έχετε συμφωνήσει και εσείς είστε εκείνοι που έχετε συμφωνήσει. Για ποιο πράγμα. Αναφορικά με το ελληνικό πρόγραμμα, εφόσον επιστρέψαμε σε αυτή okay, τη συζήτηση. Όχι, εγώ δεν το, το είπα. Το είπα το ότι. Ε, λέω ότι αυτή η δημοκρατία πρέπει να υπάρχει παντού. Και πρέπει να το αντιληφθούμε. Προφανώ όμω. Δεν λέω ότι είπα κάτι. Εμεί δηλαδή ναι, από, την ναι, μας, κάτι άλλο. από την πλευρά μα τα ναι. έχουμε κάνει όλα σωστά. Ε, κύριε Πουσδούκου, δεν είπα κάτι άλλο για να είμαι καθαρό και μάλιστα το έχω πει ότι δεν, ήταν, δεν είναι ένα πρόγραμμα και το οποίο θα ήταν προ τη, δική μα κατεύθυνση. Φτάσαμε εδώ, έχουμε κάνει και την κριτική για το πώ φτάσαμε εδώ, δηλαδή ένα σκληρό μέτωπο το οποίο αντιμετωπίσαμε. Αλλά όλα τα, αυτά τα οποία κάνουμε είναι με επιμονή και με ειλικρίνεια. Τα έχουμε κάνει όλα σωστά. Εγώ λέω και το λέω και χθε. Υπάρχουν και ανεπάρκειε. Ανεπάρκειε όχι στην πολιτική επιλογή ή στι πολιτικέ επιλογέ. Αλλά. Πολλέ φορέ υπάρχουν και αβελτήριε στο να ε, μπορέσουμε να ε, είμαστε πιο αποτελεσματικοί σε, σε ό,τι αφορά την καθημερινότητα και αυτό γίνεται βήμα-βήμα. Ε, και νομίζω ότι το έχουμε κάνει αυτό και, ε, και αυτή είναι και η στοχοθεσία μα. Δεν αδιαφορούμε, θα σα έλεγα. Αντιλαμβανόμαστε πολλ... όπου υπάρχει έλλειμμα πολλέ φορέ. Και αυτό έχει είναι ένα στοιχείο. Το οποίο ε, θεωρώ ότι ε, ο ΣΥΡΙΖΑ το κάνει και είναι και κριτική από το κόμμα πολλέ φορέ έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ρίγα, που σας ήσασταν ευχαριστώ. σήμερα καλή μαζί μας. καλή σας ημέρα, διακοπή για διε...